Πάμε στον κύριο Χρήστο Κατσότη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλημέρα σας. Γεια σας κύριε Κατσότη. Καλημέρα κύριε Κατσότη. Σε ποια περιοχή είστε, σε ποια περιοχή? Στο νότιο τομέα της Αθήνας. Στο νότιο τομέα της Αθήνας. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα είναι οι εκλογές. Ναι. Τι εννοούσε ο γραμματέας που είπε στον Τσίπρα, ξύνεσε στην κλίτσα του Τσοπάνη? Αυτό, ειλικρινά, εγώ έχω ακούσει διάφορες ερμηνείες. Να ακούσω από πρώτο χέρι τι εννοούσε. Ναι, αυτό που εννοούσε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας και διαστρεβλώνει τις θέσεις μας, αλλά και επιχειρεί μέσα από τη μεγάλη επίθεση που κάνει στο ΚΚΕ να σταματήσει τη ροή που υπάρχει από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ. Και προσπαθεί βέβαια μέσα από αυτή την ρητορική του να πείσει ότι αυτός είναι προοδευτικός, ότι έχει να φέρει μια άλλη πολιτική η οποία θα είναι φιλολαϊκή και ότι δεν είναι δεσμευμένος στο μεγάλο κεφάλαιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, που υπηρετεί με πολύ καλύτερο τρόπο, αν θέλετε, τις δεσμεύσεις αυτές. Μάλιστα. Αυτό ήθελε να πει. Και εμείς αποκαλύπτουμε βέβαια την πολιτική του συνολικά και τώρα και πριν. Και βέβαια Έχω μια πορεία όμως να σας πω. Είναι η εξής. Πολλά από τα στελέχη που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, αυτό δεν έχει να κάνει. Άλλο λέω, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας χώρος της αριστεράς. Δεν είναι ένας χώρος, ας πούμε, φιλελεύθερος, δεν είναι σοσιαλδημοκράτες, είναι αριστεροί. Αυτό δεν σας δημιουργεί εσάς τον προβληματισμό δεν σας δημιουργεί, ας πούμε, ότι, να πείτε ένα προβληματισμό, ρε παιδιά, ας πούμε, και αυτοί προς τα δω είναι. Γιατί να μην κάνουμε μαζί τους μια κυβέρνηση? Λέω τώρα, δεν ξέρω. Ένα παλιό μέλος του συνασπισμού είχε πει για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει γίνει νατοϊκή αριστερά. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νατοϊκή αριστερά. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι το αριστερό έχει αρχές, αξίες, οι οποίες έχουν τσαλακωθεί, έχουν απαξιωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ που χρησιμοποιεί την έννοια αριστερά. Ένας πολίτης ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του αριστερό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο μνημόνιο, με την συμφωνία που έκανε με τη ΣΥΠΑ για να γεμίσει την Ελλάδα με βάσεις, γιατί αυτή προηγήθηκε αυτή η συμφωνία, την έκανε ο Τσίπρας και επιχαίρεται γι' αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, όπου εδώ έκανε μια συμφωνία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δεν έχει καμία σχέση με το ναι σε όλα στο ΝΑΤΟ και στις επιλογές που κάνει για την περιοχή, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν σχεδόν. Άρα ούτε αν εσείς συζητάτε στον κύριο Τσίπρα. Με συγχωρείς Γιώργο, να του κάνεις ό,τι ερώτησες. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτά τα ακούω που λέτε. Αλλά κύριε Κατσότη, το ερώτημα είναι το εξής. Σε μια χώρα η οποία ανήκει στο δυτικό κόσμο, σε μια χώρα που είναι αστική δημοκρατία, πώς μπορεί να ας πούμε αυτά που λέτε εσείς που δεν θέλετε, και καλά κάνετε και δεν τα θέλετε, οι απόψεις σας είναι πολλά χρόνια, πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να πάει αύριο να πει φεύγω από το ΝΑΤΟ, φεύγω από την Ευρώπη, κάνω τούτο, κάνω τα... Δεν γίνεται να πούμε, ξέρω εγώ, γίνεται. Πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα προηγουμένως για να γίνει αυτό, δεν γίνεται. Κύριε Χατζή, τίποτα δεν είναι στάσιμο, τίποτα δεν είναι ακίνητο και όλα αλλάζουν. Ο κόσμος βλέπετε ότι ξεσηκώνεται. Δεν μπορεί να δεχτεί αυτή τη βαρβαρότητα, αυτή τη σαπίλα, αυτή τη διαφθορά αυτού του συστήματος που δεν μπορεί να ικανοποιήσει καμία ανάγκη των λαών και γι' αυτό είναι στους δρόμους. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όταν ο λαός αποφασίσει να πάρει την εξουσία στα χέρια του και το κόμμα εδώ θα παίξει το ρόλο της διακυβέρνησης σε αυτή την περίοδο, τότε να ξέρετε δεν θα είμαστε μόνοι και δεν θα είναι η ίδια η κατάσταση ούτε δίπλα στην Βουλγαρία, ούτε στην Τουρκία, ούτε αλλού. Θα είναι εντελώς διαφορετική. Και πάντως μέχρι να επέλθει αυτή η συστημική αλλαγή την οποία περιγράφεται κύριε Κατσότη, η οποία δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εγώ έχω μια πρόταση να κάνω μια κυβέρνηση με κορμό ένα κόμμα της αριστεράς, πείτε το πώς θέλετε. Εσείς μια τέτοια κυβέρνηση, εφόσον δεν είναι το ίδιο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε να την ανεχθείτε μπορείτε? Όχι βέβαια, ούτε να την ανεχθούμε, γι' αυτό το λέμε καθαρά, ούτε ανοχή,
σε μια τέτοια κυβέρνηση, γιατί θα είναι από χέρια αντιλαϊκή, θα εφαρμόσει όλες αυτές τις δεσμεύσεις που είπε και προηγουμένως, οι οποίες είναι ενάντια στο λαό μας, θα τον τζακίσει το λαό μας, και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει ακόμα 350 προαπαιτούμενα, τα οποία θα εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά, νόμοι δηλαδή, αντιλαϊκοί νόμοι, οι οποίοι θα περάσουν πάνω από τη ζωή του λαού μας. Ο λαός αυτό πρέπει να το ξέρει. Και σε αυτό συμφωνούν όλοι, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά τα λαϊκά προαπαιτούμενα που απαιτείται για να ταμιεύσεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι ένα δάνειο το οποίο θα το πληρώσει ο λαός μας πανάκριβα, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτούς τους σχεδιασμούς για την πράσινη μετάβαση, για εδώ τους εξυγχρονισμούς, τις αναδιαρθρώσεις που έχει ανάγκη σήμερα το σύστημα, για να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας με άλλες οικονομίες. Όχι, ολοκληρώστε, δεν ήθελα να σας διακόψω. Ολοκληρώστε, λέω, τι συλλογιστική, δεν ήθελα να σας διακόψω. Ναι, λέμε λοιπόν ότι καμία ανοχή λοιπόν σε αυτή την, σε καμία τέτοια κυβέρνηση. Γι' αυτό και λέει το ΚΚΕ ότι την επόμενη μέρα, επειδή θα είναι εδώ τα αντιλαϊκά μέτρα, επειδή θα είναι τα χειρότερα εδώ για το λαό μας, χρειάζεται να είναι πολύ ισχυρό το ΚΚΕ για να παίξει τον ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως τον παίζει χρόνια τώρα, να οργανώσει την πάλη του λαού μας και να εμποδίσει και να δυσκολέψει, αλλά και να μπορέσει να διεκδικήσει εδώ ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων και του λαού μας. Λοιπόν. Εμείς εκεί θα είμαστε, η ψήφος του κόσμου εκεί θα βρεθεί και δεν θα πάει κάπου αλλού. Πολύ κατανοητό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία στο νότιο τομέα. Καλημέρα.